Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Μια μέρα συνδεδεμένη με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών της Βιοπάη. Σήμερα όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Όταν οι μανάδες θρηνούν τα παιδιά τους, όταν οι αδερφές, οι φίλες θρηνούν τα αδέρφια τους, τους φίλους τους. Σήμερα μόνο ένα πράγμα θα πούμε. Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα να μην συγκαλυφθεί όλων των νεκρών, να γίνουμε η φωνή. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας δηλώνει την αλληλεγγύη της και τη θλίψη της στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών και ορκιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε σε χλωρόκλαρη όλους αυτούς που μετράνε τη ζωή των παιδιών μας σε ευρώ. Δεν θα αφήσουμε σε χλωρόκλαρη όλους αυτούς που μιλάνε για ανθρώπινα λάθη, για να συγκαλύψουν τις διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση όχι μόνο των σιδηροδρόμων, αλλά όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, όλων των υποδομών που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια, η νέα γυναίκα. Δεν ξεχνάμε το νεκρό εξάχρονο αγόρι από τα Γρεβενά που πέθανε γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο να το μεταφέρει. Δεν ξεχνάμε τον 11χρονο μαθητή στις Σέρες που σκοτώθηκε από έκρηξη του καυστήρα στο σχολείο του. Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς των Δεμπών, τους καμένους στο μάτι, τους νεκρούς από τις πλημμύρες. Δεν πιστεύουμε στους όψιμους θρήνους τους, στα κροκοδίλια δάκρυα μετά από κάθε τραγωδία. Το ποτέ ξανά θα το κάνουμε πράξη στους δρόμους του αγώνα. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη. Ο δρόμος για την υπεράσπιση της ζωής μας και της ζωής των παιδιών μας περνάει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα. Αυτό το βάρος που αισθανόμαστε όλοι στην καρδιά μας, αυτός ο κόμπος στο λαιμό να γίνει πεισματάρικος και ανυποχώρητος αγώνας για τη ζωή και το μέλλον που αξίζει σε κάθε γυναίκα, σε μας και τα παιδιά μας.